Από 2 χρόνια, μόλις είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο που ήταν ένας δαχτυλοδειχτούμενος άνθρωπος να μας δώσει τα φώτα του και να μας βοηθήσει με την σκηνοθετική του ματιά σε μια παράσταση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου, ένας γλυκύτατος άνθρωπος με συμβουλές, με αγάπη, αγκαλιές, εκτίμηση από όλο το θείασμο. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλα αυτά που βλέπω και ακούω είναι πράγματα τραβηγμένα. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη συμπεριφορά θα τον είχε ξεράσει, σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί η λέξη, πολύ νωρίτερα ο χώρος. Ο Γιώργος Κιμούλης, χέρι άκρας εκτίμησης στο θεατρικό παρασκήνιο και προσκήνιο και των ηθοποιών και του κόσμου. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα πανωτά sold out που έκανε φέτος. Αν υπομονώ να τελειώσει αυτή η υπόθεση, μακάρι να κερδίσει και τις αγωγές, αλήθεια το λέω, και ζητώ συγγνώμη από τις γλυκύτατες καταγγέλουσες και λοιπά, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό για τον Γιώργο Κιμούλη και προβλέπω ότι σύντομα θα εκπλαγούμε. Όλοι είμαστε με το MeToo και ο υποφαινόμενος, αλλά μέχρι το σημείο που δεν γίνονται παρανοήσεις και πρέπει να επεμβαίνει το δικαστήριο να τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Δεν δικαιούται να αποζημιωθεί ένας άνθρωπος που έχασε, ήταν στην επίδαυρο κάθε χρόνο, στα εθνικά θέατρα, από εδώ, από εκεί. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το ειδωλό μου, σε εισαγωγικά, έχει αυτά τα κτηνώδη, να μου επιτραπεί η λέξη, χαρακτηριστικά, να κλωτσοκοπάει και να γροθοκοπάει και να βρίζει και να χτυπιέται. Να φωνάξουμε, να θυμώσουμε, να πετάξουμε ένα τραπέζι και εγώ και εμένα μου, το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά δεν είναι βία αυτό το πράγμα. Κάπου κάποιες έννοιες έχουμε, τα συγχαίουμε, όπως και το bullying πια. Έγινε μια έννοια που ακούω, την έβρισε, της έκανε bullying. Επειδή έτυχε και έβλεπα τηλεόραση εκείνο το πρωί που ήταν η κυρία Δούκα στην Δανάη την Μπάρκα. Η πρώτη μου αίσθηση ήταν, κατευθείαν πριν καν τον γνωρίσω, αισθάνθηκα ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια δεν είμαι ορμόδιος να το κρίνω, ήταν το ένστικτό μου.